Όπως κερδίσαμε τη μάχη της υγείας, θα νικήσουμε και στον πόλεμο της οικονομίας. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε το κυβερνητικό σχέδιο επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας που θα εφαρμοστεί τους επόμενους μήνες για εργασία, οικονομία και τουρισμό, παρεμβάσεις ύψους 24 δισεκατομμυρίων ευρώ, χωρίς ωστόσο να αποκρύψει τις σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης. Το πρόγραμμα της μετάβασης από την αβεβαιότητα του σήμερα στην ασφάλεια του αύριο θα ανεβάσει το ύψος των παρεμβάσεών μας στα 24 δις. Και δράζεται σε τρεις πυλώνες. Στήριξη εργασίας, μείωση φόρων, τόνωση επιχειρηματικότητας. Είναι μια επαναφορά, μια επιστροφή σε αυτά τα οποία έζησε η ελληνική κοινωνία και η ελληνική οικονομία τα πρώτα χρόνια της χρηματοπιστωτικής κρίσης, την περίοδο 2010-2014. Ήταν ένα σχέδιο ουσιαστικά εσωτερικής υποτίμησης. Ανοσία της αγέλης λοιπόν στην οικονομία και επιβίωση των ισχυρότερων. Σκληρή κριτική στο πακέτο μέτρων που παρουσιάστηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ιδιαίτερα για τα εργασιακά και τον τουρισμό. Η κυβέρνηση υπό την πίεση των προβλημάτων εξαναγκάστηκε να ανακοινώσει με καθυστέρηση μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων του τουρισμού και της εργασίας. Όμως μέτρα ανεπαρκή και ανεπεξέργαστα. Και το χειρότερο, με στρεβλώσεις που προδίδουν τις βαθιά συντηρητικές λογικές της Νέας Δημοκρατίας. Δώσ' τα όλα στο μεγάλο κεφάλαιο. Αυτή είναι η λογική της κυβέρνησης της θεσινής διακήρυξης του διαγγέλματος του κυρίου Πρωθυπουργού, αυτή είναι και η κατεύθυνση, αν θέλετε, της Κομισιόν. Είναι ένα πρόγραμμα που βάζει τη χώρα σε σπιράλ ύφεσης, καταγγέλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το σχέδιο είναι η γέφυρα για την επόμενη φάση που η χώρα θα αντιμετωπίσει δραματική μείωση των εσόδων, απαντά το Μαξίμου. Δεν μπορώ να ακούω από το ΣΥΡΙΖΑ να μιλάει για την ανάγκη μείωση του ΦΠΑ όταν βρήκε το ΦΠΑ στο 11-12% και το έφτασε στο 24%. Δεν μπορεί να είναι μόνο ο καφές και τα αναψυκτικά η μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση. Εμείς δεν λέμε ούτε απατηλά σχέδια, ούτε μη κοστολογημένες προτάσεις. Ο Πρωθυπουργός σε τηλεδιάσκεψη που είχε με ανώτερα στελέχη του επιχειρηματικού οργανισμού Young Presidents Organization, την οποία παρακολούθησαν περίπου 1.000 διευθύνοντες σύμβουλοι και πρόεδροι επιχειρήσεων σε περισσότερες από 100 χώρες του κόσμου, αναφέρθηκε στα επόμενα βήματα της κυβέρνησης για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, ενώ χαρακτήρισε θετική την κοινή πρόταση Μέρκελ Μακρόν. Greece is more investable now than it was 5 months ago. The Franco-German proposal was bold and certainly a big step in the right direction. Κύριο μέλημα της ελληνικής κυβέρνησης, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι η διάσωση θέσεων εργασίας και η παροχή μιας ανάσας στις επιχειρήσεις, ώστε να μπορέσουν να αναπτυχθούν ξανά στο μέλλον.